πανελλήνε αριστερά μου η κυρία Άννα Μαρία Πάτρα, η οποία είναι εκπρόσωπος του ΤΑΦ, και από αυτή την πλευρά είναι ο κύριος Νικόλαος Σταχιάος, τοπογράφος μηχανικός, ο οποίος θα παρουσιάσει κάποια στοιχεία σε σχέση με τον αγωγό, ο κύριος Αθουλάκης Βάγιος, ο οποίος είναι γεωπόνος και θα σας μιλήσει για την εκτίμηση καλλιεργειών, δέντρων κτλ. Και ο κύριος Σπύρος Κουκίδης, ο οποίος θα κάνει τη βασική παρουσίαση ως πολιτικός μηχανικός και εκτιμητής όσον αφορά για την εκτίμηση της γης και τη μεθοδολογία καταβολής της αποζημίωσης. Ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής συνάντησης? Ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να σας ανακοινώσουμε τις τιμές με τις οποίες θα αποζημιώσει ο ΤΑΠ τις ταθυγόμενα αγροτεμάχια που συναντάει στον δρόμο του και να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις, απορίες, να κάνει μια συζήτηση μαζί σας. Τέτοιες εκδηλώσεις ανάλογες γίνονται κατά μήκος όλου του αγωγού ΤΑΠ από Ανατολάς προς Δυσμάς. Δεν θέλω να κουράσω άλλο με τα δικά μου λόγια. Παραχωρώ το μικρόφωνο στους συνεργάτες μας για να ξεκινήσει η συζήτηση μας αυτή. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Το μέσο για το πρόβλημα αυτό είναι θα υπάρξουν απευθείας επαφές με τους δικαιούχους. Τους δικαιούχους οι οποίοι έχουν νόμιμους τίτλους στα χέρια τους για το δικαίωμα το οποίο επικαλούνται νόμιμο του ΤΑΠ, δηλαδή τους ιδιοκτήτες. Και φυσικά και τους χρήστες. Το χρήστης είναι κάτι καινούργιο, δεν υπάρχει κανονική νομοθεσία. Συνήθως όλα τα λεφτά αφορούν τον ιδιοκτήτη. Ο ΤΑΠ αποζημιώνει και τους χρήστες για το γεγονός ότι επηρεάζονται και αυτοί από τη διέλευση του αγωγού μέσα από την ιδιοκτησία. Στην πράξη, δηλαδή, τους μισθωτές, αυτούς που νοικιάζουν τα χωράφια, τους καλλιεργητές. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι θέλουμε στις περισσότερες περιπτώσεις να πάμε σαν συμβολιογράφο και να υπογράψουμε από κοινού. Εκπροσωπώντας κάποιον ΟΤΑ και εσείς φυσικά την ιδιοκτησία σας, ένα κοινό συμβόλαιο το οποίο θα παραχωρεί στο ΤΑΠ το δικαίωμα της πρόσβασης στη γη. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αυτή τη διαδικασία. Το πώς ο ΤΑΠ θα αποκτήσει το δικαίωμα να περάσει μέσα από τις ιδιοκτησίες σας. Προφανώς στην πορεία θα προκύψουν και άλλα προβλήματα, θα ανακύψουν και άλλα προβλήματα. Κάποιοι θα τα πείτε στις ερωτήσεις, τα άκουσα και προηγουμένως και είναι και πολύ εύλογα ερωτήματα, ότι μπορεί ένα τμήμα του χωραφιού να μείνει απότιστο. Να υπάρχουν κάποια προβλήματα πρόσβασης γενικότερα στο χωράφι. Αυτά είναι ζητήματα που θα αντιμετωπιστούν και σήμερα και στη φάση της κατασκευής και θα αποζημιωθούν. Σήμερα όμως το κύριο μας θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει με τη διέλευση μέσα από τις ιδιοκτησίες. Θα σας πω λοιπόν ποια είναι η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή τρέχει μια επιβεβαίωση, όπως λέτε εκεί πέρα, ιδιοκτητών χρηστών και παγιών. Μια διαδικασία απογραφής. Θα σας έχουν πάρει τηλέφωνο ή θα πρέπει να. Θα σας πάρουν κάποια στιγμή τηλέφωνο από ένα τηλέφωνο της Αθήνας και θα σας ζητήσουν δύο συνεργάτες του ΤΑΠ εργολάβη και αυτού της να σας επισκεφθούν και να κάνουν μια επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουμε συλλέξει μέχρι σήμερα για την ιδιοκτησία σας. Αυτό που έχουμε καταγράψει ήδη με αυτοψίες ή με διάφορες μεθόδους τοπογραφικές κλπ. Αυτό που μας έχετε δηλώσει εσείς, αλλά και αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε σήμερα για να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις. Πρέπει να ξέρουμε σήμερα τι υπάρχει στο χωράφι σας για να υπολογιστούν οι αποζημιώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι υπάρχει πάνω στο χωράφι, τα επικίνδυνα, όπως λέγονται.